Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο δεν είναι τωρινό στο λιμάνι των Μεστών, ότι δεν έχουν τουαλέτες. Πράγματι, εμείς σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε το θέμα με τις κάτι τελευταίες λεπτομέρειες με το θέμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα Μεστών, αλλά ανεξαρτήτως από τη χερσαία ζώνη, το οποίο όταν έγινε το έργο δεν είχε προβλεφθεί ούτε τουαλέτες ούτε χτηριακές υποδομές. Τακτοποιώντας τη χερσαία ζώνη θα προχωρήσουμε και σε αυτές τις υποδομές, όπου να δούμε πώς θα το πάμε. Υπήρχε μια προγραμματική με την περιφέρεια και με το Υπουργείο, αλλά στην παρούσα φάση θα κινηθούμε στην τοποθέτηση για πιο γρήγορη λύση, είναι μια χημικής τουαλέτας, για να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Βέβαια, θα με συνεννόηση με τεχνική υπηρεσία θα δούμε αν μπορούμε την χημική τουαλέτα να τη συνδέσουμε στο δίκτυο, να έχει και νερό και να φεύγουν τα λύματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν απλώς τη βάλουμε για να τη βάλουμε δεν θα υπάρχει λόγος, γιατί ποιος θα την καθαρίζει, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Αλλά θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα. Όσον αφορά δηλαδή το θέμα των υποδομών, τι ακριβώς πρέπει να γίνει, κύριε Ζωάνο? Υπήρχαν κάποιες ατέλειες, δεν είχαν προβλεφθεί, όπως είπατε, οι χτηριακές εγκαταστάσεις και τουαλέτες στο έργο, και έπρεπε να τακτοποιήσουμε εμείς τη χερσαία ζώνη, το οποίο το κάνουμε αυτό τον καιρό, όπως κάνουμε και στα υπόλοιπα αλλιευτικά καταφύγια, για να μπορέσεις πλέον να κάνεις νόμιμες χτηριακές υποδομές. Και μετά το πέρας δηλαδή αυτής της διαδικασίας, τι χτηριακές υποδομές θα αποκτήσουν τα πολέμενα στον Μεστό? Υπήρχε ένα σχεδιασμός για ένα χτίριο που ήταν γύρω στις 200.000, και να γίνουν και τουαλέτες και για τον κόσμο να περιμένει, που σαν αίθουσα αναμονής.